Στα διοικητικά εστιάζεται το ενδιαφέρον στην ομάδα των Τρικάλων, καθώς υπήρξε συνάντηση του με αγρομετόχο της ΠΑΕ, με Αθηναίο επενδυτή, ο οποίος προτίθεται να εμπλακεί στα κοινά της τρικαλινής ομάδας. Η είδηση είναι αληθινή, καθώς και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη συνάντηση, χωρίς ωστόσο να προκύψει κάτι ουσιαστικό. Ο πρώην πρόεδρος του Αγίου Ερώθειου, Νίκος Μπάρμπης, καθώς αυτός έχει δείξει από χθες ξαφνικό ενδιαφέρον για τα Τρίκαλα, πριν χτυπήσει την πόρτα της τρικαλινής ομάδας, έδειξε ενδιαφέρον και για άλλες δύο ΠΑΕ, αλλά για ανεξήγητους λόγους σταμάτησε τις διαβουλεύσεις. Μάλιστα, στην περίπτωση των Μεγάρων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν επίσημα και τη συμφωνία, αλλά μετά από δύο ημέρες ο Νίκος Μπάρμπης χάλασε τη συμφωνία. Το ίδιο έγινε και με τον Ιωνικό, αλλά ευθύνοντες της ομάδας έκλεισαν την πόρτα στον υποτιθέμενο αγοραστή. Στην περίπτωση των Τρικάλων, στη σημερινή συνάντηση, οι δύο άντρες τα είπαν μέσα σε ήρεμο κλίμα, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή περιμένουν τις αποφάσεις σχετικά με το ποια κατηγορία θα βρίσκεται η ομάδα τη νέα σεζόν και στη συνέχεια θα περάσουν σε επόμενες κινήσεις. Από την πλευρά του κ. Μπάρμπης, με προσωπική του δήλωση, αρκέστηκε μόνο να πει πως οι συζητήσεις με τον κ. Πλεξίδα βρίσκονται σε καλό δρόμο. Αναλυτικά το όσο είπε, προχωρήσαμε στην κοινή απόφαση με τον Βαγγέλη Πλεξίδα να περιμένουμε πρώτα τις αποφάσεις και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Βρισκόμαστε πάντως σε καλό δρόμο.